Τη σοφία εκφάντορ λάμπρο γενόμενό. Ορθοδοξία σε δείχνει. Θεοπαγή προμαχών. Των πατέρων καλώνει φωτιέ Χριστέ, σιγορε ρεσε ον δίνον, στήλιτε βις την εώ αστο σε ελάς, της εκκλησίας λαμπρός. ο Άγιο Άγιος Φώτιος ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Απο τις μεγαλύτερες και λαμπρότερες μορφές της εκκλησιαστικής και παγκόσμιας ιστορίας είναι ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως Φώτιος στολίζει τον 1ο αιώνα σαν ο εξοχότερος των πρωταγωνιστών του. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 820, από πλούσια και ευγενική οικογένεια. Αναδεικνύεται γρήγορα στα γράμματα και τις επιστήμες. Ήταν μεγαλοφυΐα, πολύ πλατή και μεγάλο μυαλό και η κρίση, η μνήμη και η πολυμάθειά του προκαλούσαν καταπληκτική εντύπωση. Ο Φώτιος διαπρέπει στον πολιτικό στίβο αλλά η πολιτική ανομαλία που δημιουργήθηκε εκείνο τον καιρό στον πατριαρχικό θρόνο με την απομάκρυνση του Ιγνατίου, γρήγορα τον φέρνει ως τον καταλληλότερο άνθρωπο στο εκκλησιαστικό επίπεδο. Μέσα σε έξι μέρες έλαβε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης και γίνεται πατριάρχη στην ημέρα των Χριστουγέννων του 857 μετά χριστών και τον χειροτώνησαν οι επίσκοποι Σιρακουσών Γρηγόριος ο Ασβεστάς, Γορτίνης Βασίλειος και Απαμίας Ευλάμπιος, διότι η κατάσταση έπρεπε να ομαλοποιηθεί. Από τότε έδωσε πολλούς αγώνες για την Εκκλησία, ιδιαίτερα κατά των παπικών, διότι τότε έχουμε το πρώτο σχίσμα με την προσθήκη που έκαναν οι παπικοί στο σύμβολο της πίστεως, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ Ιού, αυτήν την μεγάλη αίρεση που είναι γνωστή ως Φιλιόκβε. Και τότε έχουμε το πρώτο σχίσμα. Όπως επίσης, άλλη αίρεση που υποστήριζαν τότε οι Πάπες και μέχρι σήμερα είναι το πρωτείο του Πάπα. Ότι ο Πάπας είναι αντιπρόσωπος του Θεού και είναι ο ανώτερος από όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη και ότι εάν η εκκλησιολογία δεν ταυτίζεται με τις απόψεις του Πάπα, έχει δικαίωμα ο Πάπας να ανατρέψει και να προσαρμόσει στα μέτρα του ολόκληρη την εκκλησιολογία. Ο Μέγας Φώτιος υποστήριξε πως το πρωτείο του Επισκόπου της Ρώμης είναι τιμητικό, ότι είναι πρώτος στη τάξη ως ο αρχαιότερος Επίσκοπος, αλλά πρώτος μεταξύ ίσων. Όλοι είναι ίσοι δηλαδή, οι Πατριάρχες και οι Επίσκοποι, αλλά ο αρχαιότερος από όλου ως πρωτίο τιμής, είναι ο Αρχιεπίσκοπος της Ρώμης. Και έτσι έχουμε την σύνοδο του Μεγάλου Φωτίου, όπου καταδικάστηκε σε πρώτη φάση ο παπισμός και η αίρεση με το φιλιόκοβε και το πρωτίο του Πάπα. Στον Πατριαρχικό Θρόνο έμεινε για δέκα χρόνια. Επάφθη το 867 από τον Βασίλειο των Μακεδόνα και εξορίστηκε στην μονή της Αγίας Σκέπης στα παράλια του Βοσπόρου. Βλέπετε τον εξόρισαν επειδή οι αυτοκράτορες ήσαν φιλοπαπικοί. Ο Ιγνάτιος, φιλοαιρετικός κι αυτός που τον διαδέχθηκε στον θρόνο, με ψευδοσύνοδο που έγινε στο ναό της Αγίας Σοφίας το 869, καθήρεσε και αναθεμάτισε όλους τους οπαδούς του Μεγάλου Φωτίου. Αλλά μετά από τον θάνατο του Ιγνατίου, επανήλθε στον θρόνο ο Άγιος Φώτιος το 878. Όμως ο αυτοκράτορ Λέωνος ο Σοφός, που υπήρξε και μαθητής του Μεγάλου Φωτίου, κατάφερε να τον εκδιώξει από τον θρόνο. Έτσι ο Μέγας Φώτιος εκοιμήθη οσιακά την 6η Φεβρουαρίου του 891 μετά Χριστόν σε ένα μοναστήρι που το ονόμαζαν των Αρμενίων.